Καριόλια, έχω κλείσει τα 51. Καλησπέρα. Τον Ολυμπιακό τον έχω δει να αδικείται τα χρόνια του Κοσκοτά. Σωστό. Πρόλαβα να δω τον Παναθηναϊκό να αδικείται στα χρόνια του Κόκαλη. Σωστό. Έχω δει τον Άρη να αδικείται τα χρόνια του Κόκαλη της τέταρτης θέσης. Έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίρνει σφυρίγματα έναντι του Ηρακλή τα χρόνια του Κόκαλη. Δεν έχω δει την ΑΕΚ του Μπάρλου να παίρνει σφυρίγματα στα 10 χρόνια μάτια μου, τα νεανικά, τα παιδικά. Δεν έχω δει να παίρνει ο Νταϊφάς σφυρίγματα την πενταετία όπου τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός το ένα μετά το άλλο. Έχω δει τον Κόκαλη να πηδάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω δει τον Κόκαλη να πηδάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ να κάνει πίπες στον Κόκαλη. Αντίσταση δεν υπήρχε. Και έρχομαι τώρα στα 50 μου. Να! 51. Να! Εδώ! Τους φαρδικόλιδες παράγοντες και διοικητές του Ολυμπιακού να κλαίνε για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Ποιος κλαίει! Εσύ, εγώ δεν ξέρω. Σοπα, Χρυσέ μου. Χρυσέ. Ακούσε. Δείξτε. Μόλις ανέβει η Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αλφα Εθνική, η ομάδα αυτή θα πάρει, γιατί έτσι είναι στην Αγγλία, 200 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε να έρθουν μετά να μας πούνε εμάς τι είχα πάρει για μας τώρα. Αλλά να μην κλαίνε, γιατί αυτό που έγινε σήμερα και αυτά που γίνονται κάθε Κυριακή δεν έχουν προηγούμενο. Όχι, δεν έχω προηγούμενο. Κώστα. Έλα, τώρα. Άστο τώρα. Ξέρω κι εγώ και είμαι και πιο μεγάλος από σένα 12 χρόνια. Τι δεν έχω προηγούμενο. Δεν μπορεί να ξέρεις εσύ πιο πολλά από μένα. Είμαι μεγαλύτερος. Και σου εξηγώ ότι μπορεί να παίρνω Ολυμπιακό στη χρονιά 5 σφυρίγματα, 4. Ναι. Αυτό που γίνεται τώρα είναι κάθε Κυριακή. Δηλαδή. Κάθε Κυριακή μας αδικούν. Πώς θα γίνει, δηλαδή, να μην μιλάμε. Γελάει δίπλα. Ας γελάει. Δεν πειράζει. Τρία πρωταθλήματα φτάνουνε. Τρία, καλά είναι. Μαύρα λοιπόν, Χριστούγεννα θα περάσουν όλοι. Εμείς έχουμε 44. Πάσχα γιατί, θα κάνετε, όχι Χριστούγεννα. Γιατί, Πάσχα. Γιατί είσαι πολύ λίγος ακόμα. Είσαι νάνος. Το ποντίκι που βρυχάτε είναι ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Δεν το έχει έλα, κόκκινα, καμιά οντότητα ούτε στην Ευρώπη. Έλα, κόκκινα έκανα. Καλά Χριστούγεννα. Ούτε κόκκινα, ερυθρόλευκα. Καλά Χριστούγεννα. Αίτητο Δαβλούχο, δεν έχασα το 19. Δαβλούχο. Αίτητο Δαβλούχο και αύριο δεν θα χάσω. Άσε να μιλήσουμε. Δαβλούχο, αύριο παίζει με το άλλο παράδειγμα. Ξέρει κάτι, Δημήτρη. Όχι, έχει αύριο ματ. Με το υποκατάστημα Περιστερίου. Είναι όπως ήταν παλιά η εταιρεία που εργαζόμουν η ασφαλιστική. Να την πω. Ναι. Η Inter-American. Σου φάγε λεφτά μου είπες. Που είχε παντού. Κοντομινά, σου φάγε λεφτά. Όχι, πήγες στα δικαστήρια τον Κοντομινά. Όχι τον Κοντομινά. Είχε φύγει ο Κοντομινάς από το 2002. Εντάξει, τώρα πεθαίνει. Να έχεις υπόψη. Ναι, ξέρω. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ τώρα. Έχει υποκαταστήματα Αγρινίου, Ξάνθη και έχει και συνειδιοκτησία από ό,τι λένε και από αυτό δεν θα γλιτώσει. Τι θα πάτε. Δεν ξέρω. Ό,τι λέει ο νόμος. Τι λέω. Εγώ δεν απειλώ. Ό,τι λέει ο νόμος. Πρέπει να αποδείξεις. Να και εγώ φορά ερυθρόλευκα τώρα. Θα τα αποδείξουμε. Πώς θα τα αποδείξουμε. Για να πάνε οι δικηγόροι και να κάνουν αυτά που κάνουν σημαίνει ότι μπορούν και να τα αποδείξουν. Χλωμός ακόμα. Καθόλου. Θα δεις ότι στο τέλος ναι. Θα κερδίσουμε. Τι θα κερδίσετε, τι θα κάνετε δηλαδή. Αυτά που λέει ο νόμος. Δεν μου λες. Στο θα Βόλο. Βάλουνε τους πασαλίδες να μας χτυπάνε τους παίκτες. Ναι. Όλα αυτά που κάνουνε τα ωραία. Ναι. Γιατί άμα τον δει κάποιος από τη γλώσσα του σώματος. Ποιο να, τον πασαλίδι. Τον πασαλίδι. Τι έκανε. Χτύπησε τον άνθρωπο να του κόψει το πόδι, ναι. Όπως ήταν ο Σέμος, όπως ήταν ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, όπως ήταν ο Χατζιαντωνίου, το θυμάσαι ο Χατζιαντωνίου, ο Τζάου. Όχι ρε, Σεντερμπακ. Α, το Χατζιαντωνίου του Πάουκλε, συγγνώμη, νόμιζα ότι τον Αθανασίου, σόρι. Λοιπόν, επειδή εγώ τους θυμάμαι όλους, μέχρι το Βόμβα θυμάμαι που είχε σκοτώσει τον Ιωάννη.
Ο Βόμβας. Όχι, δεν ήταν ο Βόμβας. Το τερματοφύλακα. Άλλος τερματοφύλακας ήταν. Ποιος, ο Βουτσαράς. Ο Βουτσαράς ήταν, δεν ήταν ο Βόμβας. Ο Βόμβας μου φαίνεται. Όχι, ο Βουτσαράς ήταν. Στο φιλικό Παναθηναϊκός Εθνικός. Ένας από τους δύο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τους ξεχνάμε και ξέρουμε ότι θα βάλουν και τους μέχρι να παίξουμε στην Τούμπα για να τους έχουμε απόντες λόγω τραυματισμού. Σας ξέρουμε, σας μάθαμε, είσαστε πολύ λίγοι για να μας κοροϊδέψετε. Και θα τα βρείτε μπροστά σας όλα αυτά. Τι, εγώ βλέπω... Εγώ δεν χρειάζεται να φωνάζω. Εγώ βλέπω ανακοινώσεις... Όχι. Βλέπω ανακοινώσεις που βγάζετε... Ανακοινώσεις που εμείς ζητούμε επανάληψη του σημερινού αγώνα. Γιατί? Για να το λένε αυτό οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας. Ναι. Σημαίνει ότι γίνεται... Γιατί? Και εμείς έχουμε αποδείξεις... Γιατί? Ότι ο διαιτητής αυτός τουλάχιστον... Ναι. Δεν έβλεπε καλά. Ναι. Είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Ναι. Τώρα βέβαια οι παουτζίδες που τους ακούει και παίρνουν στα ραδιόφωνα και λέει γουστάρουμε και κάνουμε. Ναι. Εντάξει, η βλαχομαγιά σας θα κρατήσει για πολύ λίγο ακόμα. Μέχρι πότε. Περιμένετε και θα δείτε τα αποτελέσματα. Μέχρι πότε. Εγώ δεν βάζω ημερομηνίες λήξεως, δεν έχω να κάνω με φρούτα. Έχω να κάνω με κάποιους... Ο Γιώργος από Χαριλάου. Είναι... Γιώργος από Χαριλάου. Ποιο στεναχωρέθηκε πιο πολύ είναι σήμερα, ελληματική. Ο Ασλαμάς ή ο Μαλάτος. Ο Γιώργος. Τι κάνω, λέει. Συγγνώμη, ο Γιώργος ο Παναρέτου. Ο Παναρέτου. Τι κάνω. Ναι, η ερώτηση αν. Σήμερα ποιο στεναχωρέθηκε περισσότερο, ο Ασλαμάς ή ο Μαλάτος. Και το 0-0. Γιατί να στεναχωρεθεί ο Ασλαμάς. Εγώ δεν στεναχωρηθώ, φίλε. Καταρχάς τον Ολυμπιακό τον είδα σύνολο 10 λεπτά, 15 τόσο. Τις δύο δίμαχες φάσεις. Οκ. Λοιπόν, αν άλλη... σε ποδοσφαιρικά αν το πας και οπαδικά, φαντάζομαι ότι η λογική είναι ότι πρέπει να στεναχωρηθώ. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά έχω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Μου άρεσε προτεραιότητες για να πω ότι θα έχω για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τώρα, ποδοσφαιρικά, επειδή αγαπάω το ποδόσφαιρο, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι η αλήθεια. Θα συμφωνήσω δυστυχώς με τον Βασίλη. Τουλάχιστον βλέπω μάτς του Άρη και ξέρω ότι είναι μάτς ποδοσφαίρου. Ξέρω ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλα μάτια τα οποία ξέρω τι δεν πρόκειται να συμβεί. Ή τι θα συμβεί. Εννοείς και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος. Ή γενικά μιλάς. Δεν ξέρω. Γενικά. Από αυτό το μικρόφωνο εγώ είχα πει ότι στο Καλονί Ολυμπιακός τότε, ναι, στο 10-13 λεπτό, ακύρωσα την παραγγελία του καφέ μου και έφυγα. Λέω παιδιά, εσύ δεν τον κάνατε. Λέει όχι ακόμη, γιατί λέω άμα παιδιά, ευτυχώς φεύγω. Και πήγα στην ΕΜΑΝ το 05. Όχι επειδή λύγει 0-5, επειδή κατάλαβα τι γίνεται. Ξέρεις, δηλαδή. Ναι, φάνηκε ρε παιδί μου, λέω να μην δώσω 3 ευρώ, κρίμα είναι. Πήγα σινεμά, έβαλα 4 και είδα σινεμά με 7 ευρώ. Αυτό. Okay. Ασλαμά, σήμερα είναι η αλήθεια, στο νου που σου βόλωσε ο Ολυμπιακός, είσαι ενδιαφέρον, είσαι τζόγο. Ωραίο, αυτό είναι μπάλα. Μουστάρεις. Είναι μπάλα αυτό. Είναι μπάλα αυτό. Ναι. Ναι. Ναι, είναι κανονικό μάτς, θέλω να σου πω. Είδα δηλαδή στόπερ να ξαπλώνει κάτω μία ώρα αντίπαλη ομάδα. Ωραία πράγματα. Μάρη, μια παρένθεση σε αυτό. Ναι, παρακαλώ. Εγώ γουστάρω όπως αγωνίστηκε σήμερα ο Ολυμπιακός Βόλου καθαρά στο αγωνιστικό. Ο Λούπου Σουβό. Αυτός ο Βόλος. Αυτός ο Βόλος τι είναι τέλος πάντων. Με τις άλλες κερκίδες είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να βλέπω όλες οι ομάδες της Super League εναντίον όλων των αντιπάλων να αγωνίζονται έτσι. Αυτό. Και η ομάδα σου, βέβαια. Και η ομάδα μου, όλες. Ξαφνικά ναι. Το 19 έγιναν αυτά, το 2019 τώρα έγιναν όλα αυτά. Το κανονικό Δημήτρη, το κανονικό ποδόσφαιρο για αυτά τα χρόνια. Δημήτρη, ψυχάρα μου, αγάπη μου, αγάπη μου, Δημήτρη μου. Μανούλα μου. Επί 15-17 χρόνια, επειδή ξέρουμε που το πας, έτσι. Πού το πάει. Ο Ολυμπιακός, γιατί εγώ είμαι παντός του Ηρακλή, δεν με νοιάζει. Και ο Ηρακλής πλήρωσε εκείνο το περίφημο 2-1 τον Ολυμπιακό. Το πλήρωσε. Με το Μήτρογλου. Το 0-1-2-1 εκείνο δεν συγχωρέθηκε. Το πλήρωσε ο Ηρακλής. Για να απολαύω κάποιους κρετίνους που θα πούνε ότι μιλάς σαν Ολυμπιακός. Τους κρετίνους. Λοιπόν, φτάνει. Άλλο κρετίνους στη ζωή μου δεν θέλω. Φτάνει εγώ αρκετούς στη ζωή μου ήδη στα προσωπικά μου. Λοιπόν, κρετίνο έχεις στα προσωπικά σου. Ναι, όλοι έχουν. Δεν θέλω άλλους ευτυχώς. Ευτυχώς. Ναι. Δεν εννοώ αγαπημένο πρόσωπο, εννοώ περιβάλλον. Λοιπόν, ναι, εντάξει, μην το. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επί 15 χρόνια όπου πήγαινε είχε φουλ εθνική ατμόσφαιρα. Πότε. Στην κερκίδα. Επικόκαλη. Ναι. Ναι. Πάντα. Βέβαια. Είσαι μέσα, οι ομάδες παίζανε ατελείωτο ξύλο.
χαρακτηριστικά αυτά που ανέφερε και ένας είναι παίκτης της ομάδας μου, ο Λάζαρος ο Σέμος. Του λέω και χρόνια πολλά καλησπέρα, Λάζαρε. Γιατί? Έτσι. Που εγχειρίζει τον Γιωβάνη, χωρίς αναισθητικό. Α, όχι, γιατί του λέω χρόνια πολλά. Επειδή είναι Χριστούγεννα. Έχει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, σε όλους. Καλά, καλά, χρόνια πολλά. Και στον Δημήτρη που έφερε απίθανα γλυκά πάλι για μας από το μαγαζί. Πάμε ρε παρακάτω. Λοιπόν, δεν είδαμε τέτοια πράγματα με Ολυμπιακό. Κάποτε και είχε ομάδες Ολυμπιακό. Και είχε και είχε και τις διαιτησίες. Σωστό. Δηλαδή έχουμε όντως δει πέναλτι. Καραγαμάτες. Ναι. Βρε ναι. Καραγαμάτες. Βρε ναι. Νομάρε τώρα δεν είναι έτσι όμως. Τέτοιες διαιτησίες, συγγνώμη. Τέτοιες διαιτησίες που αναγκάζουν τον αντίπαλο να πει ούτως ή άλλως θα χάσω. Πάμε ένα πληρωματικούς γιατί θα χάσω το παιχνίδι. Ναι. Την ναι. Δεύτερη ομάδα τρίτη. Ναι. Ναι. Μην κοιτάτε που δεν μιλάμε. Τι δεν μιλάτε. Ο Μπέος ήταν μέσα και έκανε το διερμηνέα. Πόσα χρόνια δεν σας κόντραρε κανείς γι' αυτό. Τώρα ξαφνικά σας κοντράρουν. Τι να μας κόντραρε. Είχαμε και καλύτερους παίκτες από αυτούς που έχουμε τώρα. Ναι, αυτό να κάνει. Αυτό μαλάτε, δεν μπορεί να καταλάβει. Μισή τα κοτόπουλα κάτω ζητάνε αλλαγές. Μαλάτε, μαλάτε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι η δεύτερη φορά που παίζει με μικρή ομάδα 4-4-2. Μικρή ομάδα εκτός έδρας και δεν μπορεί να κερδίσεις. Δεν μπορεί να παράξεις. Το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Ο Ντρέ, άκου. Άκου. Αύριο στο Ραπτόπουλος TV έχω ανάλυση γιατί δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Χέστε το πέναλτι. Εγώ θα σας πάω στο αγωνιστικό κομμάτι. Ας το πέναλτι, ρε. Ας το πέναλτι. Το γκολ δεν ήταν κανονικό. Ας το γκολ. Ας το γκολ. Ας το γκολ. Ας το γκολ. Ας τα, ναι. Χωρίς Φορτούνη και πώς το λένε τώρα. Βαλμποενά. Βαλμποενά. Δεν μπορεί να κερδίσει αν παίξει κανονικά ούτε να μπουν την Παναχαϊκή ούτε τον Απόλλων Πόντου. Τον Απόλλων Πόντου έτσι όπως είναι μπορεί 2-0 να τον βάλεις. Κανονικά ήταν δε... δηλαδή σήμερα. Ρε παιδάκι μου, την μπάλα την παίρνει ο τερματοφύλακας. Τη δίνει στο Σεμέδο. Δεν υπάρχει κάποιο να δει να την πάρει. Πρώτον. Δεύτερον. Αφού μα τσακίσανε τον Κιγκέρμερ. Πρέπει να σε τσακίσουν τον Κιγκέρμερ, εσύ. Άλλο σου λέω εγώ. Ρε. Την μπάλα στο δεξί το χαφ. Ναι. Την μπάλα να πάει πέρα. Του έχει ντουμπλάρει ο προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου. Δύο παίκτες στις πλευρές. Ναι. Ελάχιστα φορτώματα. Στα φορτώματα τρεις παίκτες το πολύ στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει φόρ ούτε ένας ούτε ο άλλος στον αέρα να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει κάνει στον Ολυμπιακό αυτό το διάστημα η center for του. Δεν έχει center for και σε πλευροκόπηση άμα πας το πολύ πολύ να σεντράρεις. Ένας φόρ, δεύτερος φόρ, μισός εξτρέμ για να πηδήξουν σε 5-6 άτομα. Ολιγαρχία και εκεί πέρα. Λοιπόν, center for δεν έχεις λοιπόν να πάρει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν έχει center for να τριπλάρεις να μπεις μέσα. Παίζει με Μασούρα, πώς το λένε τον άλλονα, από τη μια μεριά και τον Μπρούνο από την άλλη μεριά. Ποιος Μασούρας και ποιος Μπρούνο. Μπαίνει 35 χρόνων ο Χριστοδουλόπουλος αλλαγή, θετικότερα τα πράγματα για σένα, και δείχνει μια ποιότητα ο τελειωμένος Χριστοδουλόπουλος αντί του Μπρούνο και του, πώς το λένε τον άλλονα, Μασούρα. Του Μασούρα. Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχει τον Μασούρα εξτρέμ, ρε φίλε. Όχι, είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχει τον Μπουχαλάκι χαφ. Παίρνει την μπάλα και δεν παίρνει ποτέ κάθετα. Δεν κάνει ένα σούτ από μέση απόσταση. Δεν έχει ρίξει μια κεφαλιά. Δεν έχει δώσει ένα ντουμπλάρι να πει. Ποιο Μπουχαλάκι δεν πούστε. Δεν τρέπεστε λίγο να πούμε. Με το Μπουχαλάκι στα χαφ. Θα πάρει πρωτάθλημα. Θέλει παίκτες. Είναι καλό άλλο κανονικό γκολ. Το κανονικό γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός και το πέναλτι που ζητάει δίνεται. Αλλά είναι ισχυρό άλοθη για τη γύμνια στην αγωνιστική του Ολυμπιακού. Με ένα παίκτη που λείπει από την ομάδα είναι άλλη ομάδα. Βέβαια να πω ότι έλπισε πάρα πολύ και ο Ποντένσε στο ενασμένα στα φορτώματα και στα τελειώματα που μπορούσε να κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Όμως αυτός που πρέπει να διαμαρτύρεται δεν είναι ο Ολυμπιακός για τον προπονητή του. Ο προπονητής του πρέπει να διαμαρτύρεται και να πει ρε γαμώ την τρέλα μου. 20 χρόνια είχα 80-20 διαιτησία. Στο κεφάλι το δικό μου έπεσε τώρα που με πηδάει ο κοντός από εκεί. Ο κοντός, ναι. Σε πηδάει ο κοντός. Αλλά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κι ομάδες να κερδίζει και τους διαιτητές, έτσι λέγατε. Δεν μπορώ να πηδάει ο κοντός. Είναι τηλεόραση, δεν μπορώ να μιλήσω, θα λέγα. Αλλά δεν μπορώ. Πριν πες το. Πάντως είχα πει ότι θα έρθουν από την Κύπρο λεφτά. Όπα. Τι πειράζει, δεν ξέρω. Πριν 3 χρόνια. Ναι. Όχι, αλλά. Ένα-ένα επιβεβαιώνεται. Εμείς όταν κλεγόμαστε με τη διαιτησία λέγατε πάρτε πέντε, εγώ το πάω. Δεν κλεγόμαστε. Λέμε τι γίνεται. Σε μεγάλο χώρο σε μέδο. Δεν ζηλεύουμε. Σε καταστητικό παιχνίδι σε μέδο. Όταν είναι 20 μέτρα πιο ψηλά. Μπορεί να του κάνει ο Μουνίς, ο Φεράρι και οποιοδήποτε Τζάγκουαρ και Μπεμβέ το οποιοδήποτε φάουλ να του πάρει εύκολα. Με μια κλίση του σώματος, με μια τριπλίτσα, ο Σεμέδο σε μεγάλο χώρο έχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
Βάλαν και τον Καμαρά να πάρει μεγάλα μέτρα, να κουβαλάει τις μπάλες, να τις πηγαίνει στα πλάγια, να προσπαθεί. Μια κίνηση, με μια κίνηση Μανινάκη, ένας κολόμπακας που το βάλαν εξτρέμ, με μέσον παίζει στον Παόκο Λίρασης. Όταν λέω με μέσον το εννοώ, είναι από το ίδιο χωριό του Ζαγοράκη. Το πήραν το παιδάκι εκεί στον ΠΑΟΚ. Είδα ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ, το δώσα στο Βόλο που είναι φίλοι. Και από μπάτσου του Ζαγοράκη είναι καλό. Η Λιβύα την λυπησία. Το βάζουν λοιπόν αντί για μπακ εξτρέμ, σου πιάνει το νούμερο ένα κίνδυνο από πίσω που είναι ο Τσιμίκας, γιατί ο Μαρ είναι για τα σκουπίδια που θέλετε να τον ανανεώσετε και το συμβόλαιο. Το κλείνει να πούμε ο μπακ που παίζει εξτρέμ στο Βόλο, ο Λίρατζης, το Τσιμίκα. Μασούρας και Μπράου, τα παπάρια μου τα δυο. Του κλείνει λοιπόν το τρίτο που είναι καλός. Ο Μαρ δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός που πήγε να πάει από τα άκρα, αντί να κάνει όλο το μάτς 25 φορτώματα, έκανε 7, έκανε 8. Άρα σου κλείνει το κέντρο. Σου κλείνει και τα άκρα. Και τι γίνεται. Για όμως, για το πέρα, όταν είσαι Ολυμπιακός, όταν είσαι Ολυμπιακός 60-70 εκατομμύρια budget, πώς το διάλογο είσαι και παίζεις με το Βόλο, ο οποίος έχει 1000 άτομα, δεν υπάρχει κόσμος, αντίθετη όλη η πόλη με τον Μπέο. Μια ομάδα του. Συμφωνεί, ρε παιδί μου. Μια ομάδα του. Αλλά ήταν λάου. Έτσι αυτά, ήταν. Ήτανε. Αλλά θα σου πω ότι δεν έχει ομάδα. Παίχτες θέλουμε. Και ομάδα δεν. Εγώ φταίω που μαλώσανε ο Μπέος. Ποιος ξέρει σε καμιά μοιρασιά τι έγινε εκεί σε κανένα μάτς. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο αυτοί μαλώσανε. Τι δεν ξέρω. Τερματοφύλακα σα. Έχει παίξει. Τάσου ρε την 11η. Κάτσε να πω γιατί θα πάμε και στον Άρη. Στον Παναθηναϊκό. Και στον Πάο αύριο. Σα, πεσμένο. Πολύ πεσμένο. 3-4 μάτς δεν είναι ο Σα που ξέρουμε. Ο Μαρ. Συνταξιούχο. Μην του κάνετε ανανέωση. Πάρτε άλλο μπακ δεξί. Τσιμίκα πολύ καλό. Τον έβαγε λάχανο. Το κολυτάρι του Ζαγοράκη από τη Λιδία. Επιτρέπεται ολόκληρο Ολυμπιακό να σε κλείνει τον Τσιμίκα. Ο Λιρατζή ρε χοντρέ. Και πα και φωνάζει για τον διαιτητή. Κάνω ομάδα. Χοντρέ, μπα, καλός. Σε μέδο, σε μεγάλο χώρο, πολύ κακός. Σε αντεπιθέσεις, ο αντίπαλος το βρίσκει εύκολο το τριπλάρι. Ψηλά, νίκητος. Και αναγκάζεται ολόκληρος ο Ολυμπιακός να ξεκινάει το παιχνίδι και τις επιθέσεις από center back με μεγάλη λόγω παλιά. Απαράδεκτο. Αφού μας καθαρίσα. Μπουχαλάκης. Μέτριο. Δεν μαρκάρω γλου, δεν πατάω γλου περιοχή. Δεν πηγαίνω επιθετικά να βγω στην άκρη να κάνω καμιά σέντρα με τίποτα. Δεν μπορώ να βγω στον Ομάρ, στον Τζιμίκα να κάνω ντουμπλάρισμα. Είμαι μέτριος. Μέτριος. Καμαρά είναι για αμυντικό χαφ και όχι να παίρνει πάνω του την μπάλα, την κουβαλάει, την πάει μέχρι το Μασούρα. Είναι ποδόσφαιρο αεραστεχνικό δεκαετία του 80. Μασούρας δεν είναι για Ολυμπιακό. Λάζαρος πολύ καλύτερο στην αλλαγή, έπρεπε να μπει νωρίτερα. Μπρούνο, άμα τον πάρει ο Άρης, δεν βγαίνει η Ευρώπη. Ο Λοβέρα κακώς δεν έπαιξε. Σουντανή μέτριος, Γκερέρο μπήκε, ούτε είδε ούτε ακούμπησε, Ελαραμπή. Μια ομάδα η οποία επικόκαλη θα βγαίνει τέταρτη. Τι τέταρτη θα βγαίνει, θα την περνούσε ο Κάσμο το Γιασουμάκι να πούμε στον πάγο, θα την έκανε σκόνη. Με τον Άρη του Κοντομινά και εκεί. Γιατί η ομάδα είναι αυτή, ρε. Ρε είναι ομάδα αυτή, ρε Ολυμπιακός, ρε. Σωστά διαμαρτύρεται. Η διαιτησία αυτή ο Ολυμπιακός, ποιο ελέγχει τη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ, μείον είσαι εκεί. Θα έρχονταν η Νέα Δημοκρατία και ποια ΑΕΚ. Γιατί στην ΕΠΟ εκεί που βάζουν τους διαιτητές έχει 8 ο ΠΑΟΚ, 7 η ΑΕΚ και έναν έχουμε εμείς. Τέλος. Λοιπόν. Σ' αρέσει, ε. Μου αρέσει που τα μετράς κιόλας. Όλα τα χρόνια έκλαιγε να μου βγάζεις γλώσσα. Κάντε ομάδες να κερδίζεις και τους διαιτητές. Με το Μπουχαλάκι, το Μασούρα και το Κλαουσούρα. Θα πάρει παίχτες, δεν γίνεται. Θα πάρει. Τα Χριστούγεννα. Τέρμα. Τα κλάματα που το στηρίζετε δεν θα πάρει παίκτη. Πρέπει να δώσει λεφτά σαν τον Μπρίγιοβιτς για να πάρει παίκτη. Ψάχνει άλλο δύο Χριστούγεννα, τι παίκτε σα έρθουν τώρα. Τι παίκτε σα έρθουν. Υπάρχει σέντερφο σαν τον Χριστούγεννα. Χριστούγεννα δεν πάρει από τα πανέργια. Με πήρε τελευταία στιγμή που πήγε τσάπε ζουν τελευταία στιγμή. Με πήρε κάτι παίκτη ότι να είναι Σουντανί. Ευνοείσαι. Και αυτοί ευνοούνται, το ίδιο ευνοούμαστε. Τι να σε πω, ρε, ψέματα να σε πω, τι να πω, ευνοούμε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για Μερακλείδες.
Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία, με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί.